γνωστόν ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει ξεκινήσει ήδη μια διαφορετική προοπτική και νοοτροπία όσον αφορά τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ανακύκλωση παντού. Καλύτερη διαχείριση από την πηγή, αλλά και συγχρόνως καλύτερη διαχείριση με προστασία στο περιβάλλον και στην επαναχρησιμοποίηση. Σε αυτό δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί προφανώς η πανεπιστημιακή κοινότητα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα ο Κοσμήτωρ Ιωάννης Εμμανουήλ, ο κύριος Ιωάννης Εμμανουήλ, μαζί με τις άλλες κοσμητείες και προφανώς τα άλλα τμήματα πέραν των θετικών επιστημόνων του Εθνικού Καπεδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι σαφές ότι σήμερα, δίνοντας περίπου 40-45 κάδους εσωτερικού χώρου ανακύκλωσης, ξεκινάμε και εδώ αυτή την προσπάθεια. Η Περιφέρεια Αττικής θέλει να γίνει η πράσινη περιφέρεια της χώρας και βεβαίως αυτό σημαίνει καλύτερη διαχείριση στερεών αποβλήτων, αλλά και καλύτερο αποτύπωμα όσον αφορά το περιβάλλον και τη διαχείριση των πηγών του περιβάλλοντος. Και αυτό σημαίνει καλύτερη διαχείριση της ίδιας μας της ζωής όσον αφορά αυτά τα οποία καταναλώνουμε, αλλά και εκείνα τα οποία τελικά πετούμε. Συνεχίζουμε. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας, ενδιαφέρεται ζωηρά για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή. Ήδη έχουμε, με πρωτοβουλία των Βρετανικών Αρχών, μέσα Ιουνίου ένα συνέδριο για το ρόλο που διαδραματίζει το ΕΚΠΑ σε τέτοια θέματα κλιματικής αλλαγής. Με πρωτοβουλία των τριών κοσμητώρων της Θεολογικής Σχολής, της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών και τη συνδρομή των Βρετανικών Αρχών και της εποπτείας της Πανεπιστημίου, πολύ ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα συνεργασίας με την ανταποδοτική εταιρεία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνδρομή της περιφέρειας, την στέγη της, τη σκέπη της για αυτό το σχέδιο, για αυτή τη συνεργασία. Ελπίζουμε να μπορέσει να συνεχιστεί, να πετύχει αυτό το σχέδιο και να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και στο μέλλον. Να ευχαριστήσω και την ανταποδοτική εταιρεία για την προσφορά των 40 κάδων που ευγενικά έχουμε στη διάθεσή μας στην Πανεπιστημιούπολη και βέβαια και τον κύριο Περιφερειάρχη για την πολύτιμη βοήθειά του και τη στέγη που μας αγκάλιασε σε αυτή την προσπάθεια με την ανταποδοτική εταιρεία να ξεκινήσουμε αυτό το πρόγραμμα για την ανακύκλωση στην Πανεπιστημιούπολη. Ευχαριστούμε πολύ.